Έλλη, γεια σας. Σήμερα θα σας φτιάξω κάτι πολύ νόστιμο. Μουσταλευριά. Η λέξη το λέει από μόνη της. Αποτελείται από μούστο και αλεύρι. Κάποιοι όμως την προτιμούν μόνο με νησεστέ. Κάποιοι άλλοι μόνο με σιμιγδάλι. Εγώ τη φτιάχνω με αλεύρι και σιμιγδάλι. Πάμε στην κουζίνα μου. Για τη δόση μας θα χρησιμοποιήσουμε ένα κρασοπότηρο. Γεμίζουμε το μισό με σιμιγδάλι ψηλό, προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις και το υπόλοιπο το γεμίζουμε με νησιστέ. Προσοχή, το ποτήρι μας να είναι καλά γεμάτο. Το ρίχνουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε ένα κρασοπότηρο μούστο και ανακατεύουμε ώστε να διαλυθεί πολύ καλά. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε 6 κρασοπότηρα μούστο και το αφήνουμε να πάρει βράση. Αρωματίζουμε το μούστο μας με 3 φυλλαράκια αρμπαρόριζας. Στη συνέχεια αφαιρούμε την αρμπαρόριζα, χαμηλώνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα στο μούστο και ανακατεύουμε πολύ καλά για να μην μας κολλήσει. Αφήνουμε τη μουσταλευριά να πάρει 3-4 βράσεις, ανακατεύοντας πολύ καλά, μέχρι να δέσει. Για την ευγειώτικη μουσταλευριά θα χρειαστούμε 7 κρασοπότηρα μούστο κομμένο, 3 φυλλαράκια αρμπαρόριζας. Γεμίζουμε ένα κρασοπότηρο μέχρι τη μέση με σιμιγδάλι ψηλό, προσθέτουμε ένα κουτάλι της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις και νησεστέ μέχρι να γεμίσει καλά το ποτήρι μας. Η μουσταλευριά μας είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Την πασπαλίζουμε με μπόλικο ψιλοκομμένο καρυδάκι. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και σουσάμι. Επίσης, εμένα μου αρέσει πολύ και η κανέλα. Μας πέτυχε! Καλοφάγωτη! Και ενώ έτρωγαν, ο Ιησούς πήρε το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και έδωσε στους μαθητές λέγοντας «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που παραδίδεται για χάρη σας. Αυτό που κάνω τώρα, να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας «Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη». Και χύνεται για χάρη όλων, για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Ήταν οι μέρες που οι Ιουδαίοι γιόρταζαν το Πάσχα τους. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έτρωγε με τους μαθητές του το παραδοσιακό πασχαλινό δείπνο. Κατά τη διάρκεια αυτού του δείπνου προέβησε μία πράξη που προμήνυε ότι ο κόσμος μας σε λίγο δεν θα ήταν ποτέ πια ο ίδιος. Οι μαθητές ακολούθησαν τις προτροπές του δασκάλου και Κυρίου τους, χωρίς οι ίδιοι να έχουν συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει και κυρίως τι επρόκειτο να συμβεί. Ένα μυστηριακό πέπλο σκέπαζε το μεγάλο ανόγι. Επί 14 αιώνες η γιορτή του Πάσχα θύμιζε στους Ιουδαίους την απελευθέρωσή τους από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, ενώ παράλληλα τους προετοίμαζε για τον ερχομό του αιώνιου ελευθερωτή. Η ευλογημένη αυτή ώρα είχε φτάσει. Τώρα το παλιό εβραϊκό Πάσχα εκπλήρωνε πλέον την αποστολή του και παραχωρούσε τη θέση του στο νέο Πάσχα, που θυμίζει σε όλους μας την απελευθέρωσή μας από τη σκλαβιά της αμαρτίας δια του Ιησού Χριστού, ενώ παράλληλα μας προετοιμάζει για την ένδοξη δεύτερη έλευσή του. Ο παραδοσιακός πασχαλινός αμνός αντικαταστάθηκε από τον αιώνιο αμνό, το παραδοσιακό πασχαλινό δείπνο έδωσε τη θέση του στο δείπνο του Κυρίου, η Παλαιά Διαθήκη του Νόμου εκπληρώθηκε από τη Νέα Διαθήκη της Χάριτος.
2000 χρόνια τώρα, το δείπνο του Κυρίου καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό να μας θυμίζει το λυτρωτικό για μας έργο του επάνω στο Σταυρό και ποιος είναι ο αληθινός δρόμος για τη σωτηρία μας. Να μας θυμίζει με πίστη και εμπιστοσύνη στο Άγιο όνομά Του να εμένουμε στον δρόμο Αυτόν. Με το δείπνο του Κυρίου διακηρύττουμε στους ανθρώπους και στις εχθρικές πνευματικές δυνάμεις το έργο του Χριστού και ότι ανήκουμε στο Χριστό. Ότι Αυτός είναι η κεφαλή και εμείς το σώμα Του. Γι' αυτό όποιος συμμετέχει σε αυτό, όποιος συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία θα πρέπει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, να τη λαμβάνει με τρόπο άξιο, όχι σαν μια νεκρή παράδοση και τυπολατρεία επειδή έτσι το βρήκαμε από τον παππού μας και τη γιαγιά μας, αλλά με πλήρη συνείδηση να αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, τον Ιησού Χριστό ως Υιό Θεού και προσωπικό του Σωτήρα, και ότι ο άρτος και ο ίνος που λαμβάνει συμβολίζουν αντίστοιχα το σώμα του που σταυρώθηκε και το αίμα του που χύθηκε για να μας καθαρίσει, να μας εξαγοράσει από την αμαρτία, την αιώνια θυσία του για μας. Τη νύχτα εκείνη του μυστικού δείπνου, ενώ η σκιά της ανθρώπινης ματαιοδοξίας και του θανάτου ήδη σκέπαζε απειλητικά τη συνάθρηση, με τους μαθητές να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος είναι ο ανώτερος και τον Ιούδα να ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το σατανικό έργο της προδοσίας του, ο Ιησούς Χριστός, περπατώντας μόνο στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του δικού του ευλογημένου έργου, προέβησε ακόμα μία πράξη ταπεινότητας και υπηρεσίας που συγκλώνησε τους μαθητές. Τους έπλυνε τα πόδια, θέλοντας να τους δείξει ότι τους κάλεσε για να υπηρετήσουν και όχι να υπηρετηθούν. Ενώ με πολύ τρυφερότητα απέναντι στην ανθρώπινη αδυναμία, τους μίλησε για την οδό της σωτηρίας, την πίστη, το Άγιο Πνεύμα, την ειρήνη του Θεού, την αγάπη. Σε αυτή τη μοναδική και άδολη αγάπη που σε λίγο θα τον κρεμούσε πάνω στο Σταυρό, προκειμένου να μπορούμε όλοι εμείς με σθένος και με θάρρος να πορευόμαστε ανάμεσα σε έναν κόσμο εχθρικό και άδικο, προσβλέποντας σε εκείνον που νίκησε τον κόσμο και στην αιώνια συνύπαρξη μαζί του. Λίγο πριν πάει να συναντήσει τους εκτελεστές του, έκανε μια υπέροχη προσευχή για τους μαθητές, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που στο πέρασμα του χρόνου, με πίστη και εμπιστοσύνη, θα ακουμπούσαν τις ζωές τους επάνω του. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό πίνοντας το ποτήρι της δικής μας αμαρτίας, της δικής μας κόλασης, του δικού μας αιώνιου θανάτου και αναστήθηκε δίνοντάς μας να πιούμε το ποτήρι της δικής του θεϊκής χάρης, της δικής του ζωής, της αιώνιας ζωής. Η Θεία Κοινωνία δεν σώζει. Ο Χριστός σώζει. Η Θεία Κοινωνία μας το θυμίζει. Γεια σας!